Λοιπόν, αυτό λατρέψαμε από μικρά παιδιά, αυτό αγαπήσαμε, αυτό αγαπάμε και αυτό θα αγαπάμε στους αιώνες των αιώνων. Μιλάει ο Black Horse AEK, παίρνω το λάβαρό μας, είναι αυτό που μας έχει κάνει όλους όμοιοι δεάτες, το είπα καλά τώρα, γι' αυτό ξαναπαίρνω αυτό το βίντεο. Έτσι να ταινίζει τον ιστό και πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι τα πρωταθλήματα. Φτιάχνουμε γερές βάσεις, νοικοκυρεμένα και προχωράμε. Ζήτω η ΑΕΚ μάγκες μου! Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα. Δευτέρα 22 του Οκτώβρη. Στο ίδιο έργο θεατές. Κοτάξτε και Σοφιάς, βρίσκομαι στα ανατολικά, αγναντεύουμε το ΜΕΑ 3, τώρα που εδώ καλουπώνεται η κολόνα που εφάπτεται χωρίς να κουμπάει τελείως το τομέα τον 1. Ακούμε το φυσικό ήχο, θα μας δώσει ένα από πίσω, πριν ήταν από εδώ, θα εμφανιστούν και αυτοί. Έχουν καλυφθεί με νάτος, ο παλίκαρος, είναι ένας από εδώ και δύο από την άλλη μεριά, από τη δυτική. Δες ακριβώς το τι κάνει. Έχουν καλυποθεί οι κολόνες σε ένα ποσοστό, ας πούμε, γύρω στο 80%, είναι ελάχιστες και ακάλυπτες. Το μειώνω το ποσοστό γύρω στο 70%, γιατί είδα άλλες δύο ακάλυπτες. Βλέπουμε παιδιά το τριγωνάκι που λέγεται διπλή ντίζα, διπλή μούφα, να έχει τοποθετηθεί στον βόρειο δυτικό τομέα. Στο βόρειο ανατολικό δεν είναι ακόμα ορατή. Από το σημείο που βρίσκομαι, για να σας τη δείξω. Αυτό παιδιά το μεταλλικό το τριγωνάκι που το λέγαμε πρόβολο είναι η διπλή μούφα με δύο τρύπες μέσα στην οποία θα μπουν πύρη, μεταλλική πύρη για να κρεμαστεί το στέγαστρο. Πάμε πάλι στον τομέα 3 και στην κολόνα. Πού τώρα μοντάρεται. Ρε καλλιτέχνη μου, καλημέρα. Είσαι καλά. Μια σφίνα τώρα περνάει εκεί. Τώρα να σας δείξω το ποσοστό, αυτό που σας έλεγα, των καλυπωμένων κολόνων. Τομέας 3. Άρα μέσα στη εβδομάδα και αυτός ο τομέας θα υψώσει κατά ένα επίπεδο. Χαμηλά βλέπουμε τα μαστόρια να φτιάχνουν εκείνο το... Δεν ξέρω να δείχνουν φακός τώρα. Αυτό που βλέπετε παιδιά. Συνδυάζουν τα μαστόρια. Εδώ βλέπουμε τις προεντάσεις, τα μαύρα που όσο είναι απ' έξω είναι και από μέσα, σε αυτό το ύψος, σε παραπάνω ύψος, εδώ και τώρα μπαίνει εδώ πέρα και το η διπλή μούφα. Λοιπόν, να δείξω
την ανάβαση αυτού εδώ πέρα τι μπορεί να είναι, καταλαβαίνετε. Μου θυμίζει το κάργο, εκεί που βάζουμε ό,τι προϊόν είναι για να μεταφερθεί με το πλοίο από μια περιοχή στην άλλη. Λοιπόν, ανατρέποντας στο τομέα τώρα των 7, έτσι το δεύτερο μεγαλύτερο τομέα από πλευράς μήκους, κεντρική εξέδρα απέναντι από τα επίσημα με τους 6 κερκιδοφόρους. Αυτά παιδιά γίνονται στα βόρειο, η λήψη γίνεται από τα βόρειο ανατολικά. Λοιπόν, βγαίνω και συνεχίζω περιπατητό 2-1-12 και γίνονται εργασίες σίγουρα στο τομέα των 11. Πάμε δυνατά. Πάμε λίγο περιπατητό παιδιά, παρέα με το φίλο μου το Στέλο. Ο Στελάρας, ο φιλαράκος, ο οποίος είχε δώσει βιντεάκι πριν κανένα 20ήμερο, καταβολάσατε, ήταν με τη σκυλοδότηση του τομέα 5. Λοιπόν, στο τομέα 2 δεν βλέπω καμία εργασία, έτσι αδειάζει σιγά σιγά. Πάμε τομέα 1 από τα πίσω του, ακούω θορύβους σε καλυπώματος, έτσι σε καλυπώματος. Όχι, παραμύθι. Ακούω θορύβους σιδερώματος στο πάνω πάνω μέρος του τομέα. Εδώ το μαστόρι, ας το ανακαντέψουμε, κάτσε να πούμε ένα ίσιο. Ώρες ώρες αναπολώ το drone για ένα μόνο και λόγο, για ένα λόγο μόνο. Γιατί κάθομαι κάτω από ένα πεύκο, έχει εμβέλεια πόσα χιλιόμετρα, μπορώ κάλλιστα να τα παίρνω όλα. Και να γλιτώνω και την ταλαιπωρία γύρω γύρω όλη του εργοταξίου. Αλλά θέλω να δείχνω παιδιά τη ζουμερή λεπτομέρεια, εγώ όπως έχετε καταλάβει. Και αυτό όλοι θέλετε, τη ζουμερή λεπτομέρεια. Τώρα τα παλικάρια εκεί στο δοκάρωμα, στο τυχείο, τραβάνε τα σίδερα. Εδώ ο κερανός κάτι πάει, κάτι φέρνει. Πίσω από ό,τι μπορούμε να δούμε εδώ πίσω από το τραπέζι, ο κερανός, μια χαρά. Και συνεχίζω λίγο παρακάτω, μέχρι να γίνει αποφώνηση από το νότο μαζί με το Στολιάρα, το φιλαράκο. Έτσι, να κάνω την αποφώνηση από τη γωνία για να μπω στο τομέα των 11, όπου μου είπαν τα παιδιά που ήταν οι οριτζιναλίστας της K80 και K70 ότι τώρα παίζει μπάλα πολύ δυνατά ο τομέα του 11. Ας το δούμε. Κοιτάξτε παιδιά πόσο βλάστηση έχει πυκνή, αυτό πρέπει να καθαριστεί πάρα αυτά. Κοιτάξτε πόσο νερό κρατάει εδώ, για ποιο λόγο, γιατί τα αθλητικά που είναι μέσα ρίχνουν το νερό εδώ. Μάλλον γι' αυτό, επειδή ποτίστηκαν πολύ, έχουν θεριέψει αυτή εδώ η βλάστηση. Εντάξει, ευτυχώς για μας τελειώνει για την πυρική. Δεν ήταν το καλύτερο, και την αντιπυρική. Λοιπόν, καβαλάω μάντρες, πάω το 11, ζητώ για 100 πιάνω.